πάμε λίγο στους δημοσίους υπαλλήλους. Θέλω να πάμε λίγο στον απόϊχο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού γύρω από το νέο μισθολόγιο. Πάμε στον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Δερμιτζάκη. Την καλησπέρα μας, κύριο Δερμιτζάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε όλους. Η πρώτη αντίδραση των δημοσίων υπαλλήλων και του εκπροσώπου και των εκπροσώπων τους σε επίπεδο Ηρακλείου, σε επίπεδο Κρήτης, μετά και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού πριν από 2-24 ώρα, ποια είναι? Καταρχήν, κύριε Παναγιωτόπουλε, γνωρίζετε ότι αν αναφερθούμε λίγο και στην προηγούμενη δεκαετία, ήδη το ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο ξεκίνησε από το 2012 μετά την πρώτη οικονομική κρίση επί εποχής κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, το μόνο που είχε, ενώ μας είχε τάξει ότι θα δει και θα άρει τις αδικίες τότε, και το οποίο είναι και εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή και από αυτό πληρωνόμαστε, είχε μόνο μειώσεις. Και το γνωρίζετε πολύ καλά, το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζουμε, ότι, γνωρίζουμε πια ότι ο ευνοούμενος εισαγωγικά τότε, με τόση μεγάλη προπαγάνδα που είχε γίνει δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος γνωρίζετε πολύ καλά και γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν αυτός που στην ουσία είχε την ευθύνη για την κατάντια της οικονομικής κατάστασης της χώρας, ο οποίος λιδωρήθηκε, αυτή τη στιγμή είναι αυτός που αμείβεται λιγότερο από όλους τους υπαλλήλους και από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Και λέω χαρακτηριστικά, ένα παράδειγμα, 620 ευρώ αμείβεται ο ενωδιόριστος, είτε εκπαιδευτικός, είτε υγειονομικός, είτε σε οποιαδήποτε υπηρεσία, είναι πρώτη χρονιά που δουλεύει. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς από το ενιαίο μισθολόγιο και από την παροχολογία θεωρούμε ότι είναι προεκλογική παροχολογία του Πρωθυπουργού. Δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Και μάλιστα θα σας πω και το εξής. Όταν οποιοδήποτε, είτε πρωθυπουργός είτε πολιτικός, από όλα τα κόμματα, ξεκινάει να βάζει ένα μισθολόγιο χωρίς στην αντζέτα του να συμπεριλαμβάνει το 13ο και 14ο μισθό, ο οποίος τα τελευταία 12 χρόνια δεν υπάρχει στο δημόσιο, τότε θεωρούμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει λάθος. Μάλιστα. Έτσι. Αναφορικά με τη μορφή αντίδρασης, τη μορφή κινητοποιήσεων ίσως που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, έχετε αποφασίσει κάτι συγκεκριμένο? Προφανώς. Είμαστε σε διαβούλευση και με τα υπόλοιπα συνδικάτα. Αρχές Φεβρουαρίου θα κάνουμε μια ενημέρωση και σας το λέω πρώτη φορά, να σας το μεταφέρω στο δικό σας το κανάλι. Θα υπάρξει μια ενημέρωση και από ανθρώπους που γνωρίζουν το μισθολόγιο, από εργατολόγους, που θα μιλήσουν και για τις συντάξεις, έτσι. Δηλαδή θα μιλήσουμε με επιστήμονες υποστημονικά και θα επιχειρηματολογήσουμε και θα κάνουμε γνωστό στον κόσμο πόσο άδικο είναι αυτή τη στιγμή το μισθολόγιο μας. Από εκεί και μετά θα ξεκινήσουμε κάποιες αντιδράσεις και φυσικά θα υπάρξουν και απεργίες και γενικότερα θα κλιμακωθούν αυτές οι αντιδράσεις και φυσικά θα καλέσουμε και τα κόμματα εν ώψη εκλογών να πάρουν θέση και για το νέο μισθολόγιο που στην ουσία υπόθηκε ως ένα μεγάλο, ας πούμε, αλλά και για την ατζέντα τους. Ναι, να δούμε την ατζέντα των, μάλιστα, φυσικά, μάλιστα, των κομμάτων. Αυτό. Θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα, κύριε Δερμιτζάκη. Σας ευχαριστώ θερμά.